Καλημερίζουμε τον κύριο Ντίμη Παπαϊωάννου. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλημέρα. Καλημέρα. Καλά, καλά σε εσάς και στους ακροατές σας. Είστε καλύτερα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου χθες και την κατάσταση στην Ελλάδα? Ή... Μας έχουν φτάσει σε σημείο να ξενυχτάμε κάθε μέρα. Αλλά πιστεύω ότι εγώ που κάνω και εισαγωγές και εξαγωγές και έχω μεγάλο θέμα και το κλείσιμο τραπεζών με δημιούργησε μεγάλα προβλήματα, πιστεύω ότι μπαίνει σε μια σειρά και σε λίγες μέρες πιστεύω να ηρεμήσουμε. Θα ανοίξουν, λέτε, οι τράπεζες? Κάποια στιγμή θα ανοίξουν. Καλά, κάποια στιγμή, ναι. Το θέμα είναι πώς θα ανοίξουν, το θέμα. Ακριβώς. Αλλά εμείς δεν μιλάμε τώρα ούτε οικονομικά ούτε πολιτικά. Εμείς έχουμε ένα θέμα τον Άρη μας και γι' αυτό είμαστε εδώ να μιλήσουμε. Για τον Άρη, πότε θα ανοίξουν οι τράπεζες, κύριε Παπαγιάννου? Τον Άρη σιγά-σιγά αρχίζουν και ανοίγουν. Άνοιξαν στην ΚΑΕ, στο μπάσκετ. Εκεί είναι ευχάριστα τα μηνύματα. Έγινε ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει. Η ομάδα θα βγάζει μια δυναμική, αγωνιστική περισσότερο. Κουραστήκαμε φυσικά, αλλά πιστεύω ότι η διοίκηση τα τελευταία χρόνια, με η διοίκηση Αρβανιτίδη, τα σουλούπουσε και τα πήγε αρκετά καλά τα πράγματα. Αρβανίτη, ναι. Αρβανιτίδη είναι αλλού. Αρβανίτη, τα πήγαν πάρα πολύ καλά τα παιδιά. Είμαι πολύ χαρούμενος όλα αυτά τα δύο χρόνια, γιατί ήμασταν κοντά και αλλάζαμε απόψεις. Ό,τι μπορούσαν να κάνανε με αυτά τα δύσκολα οικονομικά που... Αλλά εντάξει, υπήρχε μια σειρά. Μπήκε μια σειρά, μάλλον. Μπήκε μια σειρά. Και όταν πραγματικά είναι τα πράγματα τακτοποιημένα, είναι σε μια σειρά, έρχονται και οι επενδυτές, και έτσι έγινε. Το μπάσκετ δείχνει πραγματικά το πόσο διαφορετικά λειτουργεί μια διοίκηση σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Και δεν αναφέρομαι στην τελευταία χρόνια του ποδοσφαίρου, με στην Τρίτη Εθνική. Το μπάσκετ είχε χρέη και είχε χρέη μάλιστα σημαντικά σε σχέση με το ποδόσφαιρο, αναλογικά αν τα πάρουμε. Μπορεί να ήταν 5-5,5 εκατομμύρια, αλλά αναλογικά νομίζω φτάνουν τα ποσά που υπήρχαν στο ποδόσφαιρο. Αλλά υπήρχε μια διοίκηση που και στο 99 έβαλε την ομάδα και το μπαν της FIBA το απομάκρυνε και μια πορεία αξιοπρεπέστατη έκανε τα δύο χρόνια που ήταν χωρίς μεταγραφές και καταφέρνει στον πρώτο χρόνο που πάτησε στα πόδια της να φέρει και επενδυτή. Είναι άλλη Αριανή εκεί, κύριε Παπαϊωάννου? Όχι, δεν είναι άλλη Αριανή. Φυσικά το ποδόσφαιρο δεν ξέρω. Είχαμε πολλά χρόνια αντιπολίτευση, κακή αντιπολίτευση. Ήταν ένα μπέρδεμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει γίνει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ο καθένας που παίρνει απ' έξω γινόταν πρόεδρος. Υπήρχε, ο ερασιτέχνης δεν είχε την ηρεμία του. Υπήρχαν πάρα πολλά. Δεν ξέρω, το πας κάθισε, δούλεψε. Καθίσαν οι ίδιοι άνθρωποι στο τραπέζι. Βάλανε μια γραμμή, την ακολουθήσανε ευλαβικά και χρέη να έχεις, που δεν ήταν 5,5, ήταν λιγότερο, δεν έχει σημασία, και χρέη να έχεις με μια καλή τάξη, μια οργάνωση, να το αποτέλεσμα. Και αυτό μπορούσε να γίνει στο ποδόσφαιρο, γιατί ο Άρης έπεσε στη ΓΑΜΑ Εθνική για 14 και 15 εκατομμύρια χρέη, αλίμονο. Δεν έπεσε ούτε για 50 ούτε για 60. Από τα οποία τα 5 άμεσα πέντε. 5 εκατομμύρια, ναι. Αλλά ποιος μπορεί να συνοηθεί? Δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε. Που εντάξει, εγώ δεν ήμουν στις επάρξεις και δεν ήμουν στην καθημερινότητα, αλλά εγώ έβλεπα ότι δεν υπήρχε συνεννόηση. Και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Πιστεύω να είναι τελευταία χρόνια που ταλαιπωρούμαστε στον Άρη. Στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο. Να ολοκληρώσουμε λίγο με την πλευρά του μπάσκετ, γιατί εντάξει, είσαστε πιο κοντά στο τμήμα και ήσασταν και φέτος. Άλλωστε, νομίζω ότι ήσασταν και χορηγός φανέλα τη φετινή σεζόν. Αυτό ήταν μια ανταμοιβή για την νίκη του συμπολίτη. Α, ναι, αυτό ναι. Το ξέραμε. Ναι. Η φανέλα δηλαδή μπήκε... Μπήκε 5 λεπτά μετά την νίκη μέσα στο κρατικό. Μάλιστα. Α, από την νίκη εκεί πέρα δηλαδή, δόθηκε σαν πριμ δηλαδή στη ναι. Διοίκηση. Ναι. Μάλιστα. Την ίδια στιγμή, νομίζω ότι μετά από αρκετά χρόνια, ολοκληρώσατε τη σχέση τη μετοχική. Βέβαια και από τα προηγούμενα στην ουσία, αλλά νομίζω και τυπικά τώρα με την έλευση του κυρίου Λάσκαρη, οι μετοχές έχουν περάσει τη γένεση στην πλευρά του κυρίου Λάσκαρη. Αν κάνω λάθος, να με διορθώσω. Ναι, βεβαίως. Πέρασαν. Απλά το λέτε. Ήδη οι μετοχές υπήρχαν, ήδη είχαν μεταβιβαστεί στη διοίκηση της ΚΑΕ. Ναι, στον κύριο Αλβανιτίδη και στον κύριο Γαλιλαία. Είχαν μεταβιβαστεί. Ακολούθησε αυτή η διαδικασία. Δηλαδή ήταν ο πρόεδρος και ο Χρήστος ο Γαλιλαίας, ήταν οι θαματοφύλακες.
μέχρι να βρούμε μια λύση. Δεν μπορούσαν να τις πουλήσουν, δεν είχαν αυτό το δικαίωμα, αλλά τις είχαν. Ωραία, και έγινε αυτό. Μάλιστα. Και τα χρήματα πήγαν στον Άρη από ό,τι αντιλαμβάνομαι τώρα. Πού να πάνε. Καλά, μπορεί να πάνε, πηγαίνουν. Οι γέννησες ποτέ δεν απάτη. Όχι, πρέπει να τα λέμε, κύριε Παπαϊώνα, να τα λέμε, ναι, να τα ακούει ο κόσμος. Είναι το αυτονόητο αυτό, δεν πιστεύω ότι κάποιος μπορεί να... Καλά. Αυτονόητο, τι να το λέμε. Δεν το έχετε διαβάσει, δεν το έχετε ακούσει. Ότι μπορεί να πήρατε και λεφτά και εσείς και οι υπόλοιποι της γέννησης. Όχι, αν είναι δυνατόν. Καλά. Μα συνεχίζουμε ακόμη να βάζουμε λεφτά, δεν είναι αυτό. Αλλά δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Οι γέννησες είναι παιδιά αριανοί, ξεκινήσαμε από τα Κάγκελα, από την Κερκίδα. Δεν είναι δηλαδή διοικητική. Εγώ δεν ένιωσα ποτέ μέτοχος στον Άρη. Εγώ είμαι οπαδός, είμαι φίλαθρος. Δεν το έχω νιώσει αυτό. Εμείς επιστρατευτήκαμε, είναι παλιές ιστορίες, να μην τα ξαναλέμε και κουράζουμε τον κόσμο. Επιστρατευτήκαμε να κάνουμε αυτό. Δεν αισθανόμουν ποτέ ότι έχω τον Άρη, ας πούμε, τον μπάσκετ, εγώ και οι φίλοι μου της γέννησης. Ποτέ δεν το αισθάθηκε ποτέ κανένας αυτό. Νιώθετε μια ανακούφιση με την έλευση του κυρίου Λάσκαρη, και δεν το λέω για το αν θα βάλετε κάποια χρήματα ή οτιδήποτε άλλο, υπό την έννοια ότι υπάρχει πλέον ένας άνθρωπος ο οποίος θα διοικήσει έχοντας ισχυρό οικονομικό background. Ναι, δεν χρειάζεται. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Φυσικά τα χρήματα παίζουν τον πρώτο ρόλο. Θέλει ηρεμία μέσα στη διοίκηση, στο τμήμα. Θέλει κινήσεις να είναι προσεκτικές. Δεν είναι να ξοδεύουμε μόνο λεφτά. Θέλει ανθρώπους να μείνουν στο ΔΣ, και το ξαναπαναλαμβάνω, να μείνουν στο ΔΣ, όπως η διοίκηση έχει φτάσει, η διοίκηση του Αρβανίτη εννοώ, έχει φτάσει το τμήμα μέχρι εδώ, έχει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μείνουν, για μένα. Έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι και από αυτούς... Και δεν πρέπει μόνο τεχνοκράτες, ας το πω έτσι, να διοικήσουν τον Άρη. Ο μπασκετικός Άρης είναι δημοφιλής. Έχει εκατομμύρια φίλους. Θέλει ανθρώπους που έχουν τον παλμό του κόσμου. Το ξέρουν. Και ο κ. Ζαρβανίτης ασχολείται πάρα πολλά χρόνια. Όχι τώρα που ήταν πρόεδρος μόνο. Πάρα πολλά χρόνια με τον Άρη. Σύμφωνα, και με τα του Άρη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κ. Ζαρβανίτης, ο κ. Ρούς, ο κ. Νικολός θα συνεχίσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι ο κορμός, έχω την αίσθηση, και του τωρινού Διοικητικού Συμβουλίου. Και ο κ. Γαλλέας. Θα συνεχίσουν και από εκεί και πέρα θα μπει και ο Τάσος Οικονόμου. Ότι πρέπει να συνεχίσουν. Ναι, και μάλλον πάμε σε αιρετή διοίκηση. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια πληροφόρηση, ότι αρκετά χρόνια έχει να συμβεί αυτό και στον Άρη. Συγγνώμη, ναι. Πολλά. Πάμε σε αιρετή διοίκηση και πάλι. Ναι. Σημαντικό είναι αυτό. Σημαντικό γιατί αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Ναι, ναι, ότι ήρθαν να κάνουν δουλειά στον Άρη. Και δεν θέλω ποτέ να λέω επενδυτής και επενδυτής. Αλλά. Ποτέ. Δεν είναι επένδυση. Δεν πρέπει να κολλήσουμε την ψώρα, το μικρόβιο του Άρη. Να το κολλήσουμε. Να ξυπνάμε και να κοιμόμαστε με την τελευταία σκέψη. Έτσι πετυχαίνουμε. Αν το κάνει αυτό ο κύριος Λάσκαρης, θα είναι πετυχημένος. Δεν λέω ότι θέλει να χάνει τα λεφτά του. Όχι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ένας άνθρωπος που έρχεται και ο επενδυτής τι είναι. Επενδύω για να πάρω. Ναι, από το πρώτο λεπτό η σκέψη μου είναι αυτή. Αυτό θα πει ο επενδυτής, ότι επενδύω τώρα και η πρώτη μου σκέψη είναι πότε θα πάρω. Όχι, στον Άρη ή στις ομάδες δεν γίνεται έτσι. Έχουμε την τρέλα μας, έχουμε τέτοιες, και αν το οργανώσουμε πάρα πολύ καλά, έχουμε επιτυχίες. Μέσα από όλο αυτό έχουμε πολλά ωφέλη. Αυτό είναι. Νομίζω ότι το μπάσκετ βρίσκει το δρόμο του. Νομίζω ότι ήδη η πορεία που ξεκίνησε ο κύριος Αρβανίτης πηγαίνει προς την κατεύθυνση που όλοι θέλαμε, δηλαδή της εξυγίανσης, να σταθούμε στα πόδια μας και με ένα νέο επενδυτή σιγά σιγά, και αυτό πρέπει νομίζω όλος ο κόσμος να το αντιλαμβάνεται, ότι πρέπει να γίνουν σιγά σιγά τα βήματα, okay. Όχι ξαφνικά από τα 300 χιλιάρικα μπάτζετ να πάμε στα 5 εκατομμύρια, όσο ανυπόμονος. Και να μην δείχνουμε έναν πλουτισμό προς τα έξω, που πιστεύω ότι, γιατί έχω βρεθεί πάρα αρκετές φορές με τους ανθρώπους, είναι ταπεινοί, ξέρουν τι πάνε να κάνουν, βλέπετε και ότι οι κινήσεις είναι σουλουπωμένες. Εντάξει, θέλουμε μια δυνατή ομάδα, να είναι περήφανος ο λαός του Άρη, ο κόσμος του Άρη. Έχει κουραστεί. Και ευρωπαϊκή επιστροφή. Δύσκολα. Και τον μπάσκετ πέρασε δύσκολα. Λοιπόν, θέλουμε αυτό. Εντάξει, δεν είπαμε τη μια μέρα στην άλλη να πάρουμε το ευρωπαϊκό. Όχι, σιγά σιγά. Αλλά να έχει, να είναι μια
αξιόπιστη ομάδα, να λειτουργούν όλα, να είναι οικογένεια, να πληρώνονται όλοι στην ώρα τους, να γεμίζει το γήπεδο κόσμος. Και αυτά είναι. Αυτά είναι ομάδα. Έτσι λέγεται. Mm-hmm. Μιλήσατε πριν για κακή αντιπολίτευση στο ποδόσφαιρο. Θεωρείτε ότι στο μπάσκετ ένας από τους βασικούς λόγους που η ομάδα τα κατάφερε είναι ότι δεν υπήρχε αυτό? Γι' αυτό το είπα. Γι' αυτό το λόγο το είπα. Το έφερα σαν παράδειγμα. Mm-hmm. Πάλι καθίζαν οι άνθρωποι, καθίζαν κάτω και δουλέψανε. Δεν είχαν να αντιμετωπίσουν κακοπροαίρετες κριτικές και κακή αντιπολίτευση. Μόνο για να κάνουν κακό στον Άρη. Όχι για τίποτα άλλο, γιατί δεν έχουν δυνάμεις για τίποτα άλλο να κάνουν. Μόνο να κάνουν κακό στον Άρη. Στο μπάσκετ δεν υπήρχε. Και να το αποτέλεσμα. Να το αποτέλεσμα και στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο πιστεύω ότι τη Δευτέρα θα να λυθεί το θέμα, γιατί δεν υπάρχει χρόνο στο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Το ποδόσφαιρο ήδη έπρεπε να έχει βρει τη λύση. Mm-hmm. Φυσικά περιμένουν κάποιες αποφάσεις από την ΕΠΟ και δεν τα ξέρω και πάρα πολύ καλά. Καλά, ναι. Πιστεύω ότι θα γίνουν μπαράς. Και όσοι τα ξέρουν με την ΕΠΟ... Ναι, δεν μπερδεύονται. Μπερδεύονται, ναι. Μπερδεύονται. Στο ποδόσφαιρο γινόταν αυτό. Πρέπει και εκεί να ενωθούμε, να είμαστε ενωμένοι. Εγώ γνώρισα τον κύριο Κάλλας. Mm-hmm. Βρεθήκαμε 2-3 φορές. Έχει πολύ καλό όραμα για τον Άρη. Δεν ξέρω τις οικονομικές του δυνατότητες φυσικά. Είναι πολύ σοβαρός. Πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος. Και ασχολείται τη μισή μέρα από την Αμερική με τον Άρη. Αυτό είναι αλήθεια. Mm-hmm. Αυτά είδα, αυτά λέω. Mm-hmm. Θεωρείτε λοιπόν ότι ο κύριος Κάλλας είναι η ενδεδειγμένη λύση κατά την άποψή σας? Με αυτά που έχουμε, ναι. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή και μέχρι τη Δευτέρα που θα γίνει η Γενική Συνέλευση του Ραστέχνη, αυτό έχουμε, αυτό λέω. Mm-hmm. Ξέρετε και εσείς και άλλοι παράγοντες που βρίσκονται στην επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια, γιατί έχετε βοηθήσει οικονομικά το μπάσκετ κυρίως, αλλά και το ποδόσφαιρο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Και εσείς και αυτή η παρέα λίγο πολύ της γέννησης, πάντα όποτε υπάρχει κάποιος ενδιαφερόμενος για τον Άρη, μπλέκει και το όνομά σας. Και έχει μπλέξει και με τον κύριο Αρβανιτίδη την περσινή κυρίως βέβαια περίοδο. Άλλοι λένε ότι και φέτος αυτή της γέννησης είναι μαζί με τον Αρβανιτίδη. Σας χρεώνουν γενικότερα σε καταστάσεις. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Εγώ είμαι σε όλα τα σενάρια μέσα. Ναι. Ειδικά όταν ο Άρης ήταν να πέσει στη γάμα, να παίξει στη βήτα και τέτοια. Ότι όλα τα σενάρια έλεγαν ότι εγώ είμαι από πίσω. Είτε να παίξουμε στη βήτα, είτε να παίξουμε στη γάμα. Ναι. Εγώ αγαπάω τον Άρη, δεν κάνω τίποτα άλλο. Και μπορώ να έχω μια αντίληψη, γιατί έκανα και πέρασα από παντού, να πω ότι έναν άνθρωπο που μιλάει και έχει όραμα, να μπορώ πραγματικά να τον ενισχύσω, να τον υποστηρίξω με την έννοια αυτό που μπορώ, που είμαι σαν Άρης, που με ενδιαφέρει το μέλλον του Άρη. Και διοικητικά ή μόνο ως φιλάθλος? Όχι διοικητικά. Όχι διοικητικά. Όχι. Σου ρωτάω να το ξεκαθαρίζουμε. Δεν το συζητάω, όχι. Mm-hmm. Δεν το συζητάω, γιατί εντάξει και οι προτάσεις και για την ΠΑΕ υπήρχαν και για την ΚΑΕ. Δεν τις δέχτηκα, δεν θα ασχοληθώ. Έχω τη δουλειά μου, δεν μπορώ καν. Mm-hmm. Αλλά να πάμε στο άλλο. Και λέω λοιπόν ότι το ποδόσφαιρο πέρασε πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Έχουμε σκύψει το κεφάλι τόσα χρόνια, αυτά που περνάμε, και δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Εγώ εκεί σκάω. Σκάω εκεί. Πιστεύω όμως τώρα είναι το τελείωμα. Ήδη υπάρχουν προτάσεις για να λάβουν τον Άρη. Άνθρωποι που μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και πιστεύω τη Δευτέρα να πάρει το δρόμο τους γι' αυτό. Μάλιστα. Πώς λέτε την άλλη πρόταση του κύριου Αρβανιτίδη? Γιατί στην ουσία. Θα σου πάμε σε δύο προτάσεις. Μιλάμε για δύο προτάσεις αυτή τη στιγμή, έστω και αν υπάρχουν και κάποιοι άλλοι υποψήφοι. Δεν την ξέρω. Δεν μίλησα μαζί του, δεν βρέθηκα. Αλλά ο κ. Βανδύς είναι γνωστός. Δεν είναι άγνωστος. Mm-hmm. Έχει την ευέρεια. Θα προτιμούσα κάτι καλύτερο για τον Άρη. Μάλιστα. Νομίζω είστε ξεκάθαρος. Ναι. Και θα προτιμούσα κάτι καλύτερο. Μάλιστα. Και θεωρείτε δηλαδή ότι αυτό είναι ο κ. Κάλλας? Αλλά δεν μπορώ να τον αδικήσω. Δεν τον έχω ακούσει. Mm. Αλλά δεν είναι άγνωστος ο κ. Βανδύς. Ήταν στη Βέρεια χρόνια. Ξέρουμε δυνατότητες πάνω κάτω. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είστε πίσω από τον κύριο Αρβανιτίδη, όπως γράψαν κάποιοι. Δεν το ξέρω, τώρα τα ακούω πρώτη φορά. Το καταλαβαίνουμε ξεκάθαρα και αυτό. Πρώτη φορά τα ακούω. Μάλιστα. Ούτε πίσω από τον κύριο Κάλλας είμαι, που δεν μπορώ να είμαι φυσικά, ούτε πίσω από τον κύριο Αρβανιτίδη είμαι. Είμαι Άρης. Μάλιστα. Μόνο αυτό. Και αν μπορώ να κάνω κάτι για το καλό,
το κάνω. Αν δεν μπορώ, κάθομαι στη γωνιά μου. Mm-hmm. Αυτό. Θα έχετε συζητήσεις για χορηγικό επίπεδο ξανά στο μπάσκετ κτλ. Θα περιμένουμε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ πρώτα και μετά. Δεν ξέρω ότι αυτές έδινες στη διοίκηση μια επιβράβευση. Mm-hmm. Με αυτά τα λίγα όπλα που είχαν να κάνουν αυτό που κάνανε. Αυτό ήταν. Μάλιστα. Γι' αυτό έγινε τώρα, εντάξει. Εγώ είμαι και κοντά στο μπάσκετ και κοντά στο ποδόσφαιρο και θα συνεχίσω να είμαι. Και κοντά στο βόλεϊ θα σας ζητήσουν. Να είστε και στον ερασιτέχνη γενικότερα. Και εκεί είναι κοντά. Είναι πολλά τα μέτωπα πλέον. Ναι, κάποτε πρέπει ο Άρης να πάει εκεί που του ανήκει, εκεί που ανήκει, εκεί που αξίζει. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά βάλαμε μυαλό και θα πάμε. Μάλιστα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια.